καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο κατάστημα. Στις γλυκές μας ιστορίες, Χαλβάτζ Δραπετσόνας. Ουσιαστικά είναι παράρτημα από το Χαλβάτζ Δραπετσόνας από το Καλβαδοβείο. Τι άλλο θέλετε. Είμαστε στην οδό... Φουκυβίδου 36, ωραία. Στο Καλαμάκι. Ωραία. Πείτε μας δύο λόγια πώς κινείται η αγορά σήμερα εδώ στον Άλυμο. Γενικά, εντάξει, είναι λίγο πεσμένα, αλλά επειδή είναι και ένα επώνυμο προϊόν και ένα εξαιρετικά ελληνικό προϊόν, θα πω ότι σε εμάς είναι λιγάκι τα πράγματα λίγο πιο βατά. Mm-hmm. Λίγο πιο βατά. Είναι και βέβαια και η εποχή τώρα που το καλοκαίρι ο κόσμος δεν τρώει πολύ χαλβά και αυτά. Αλλά ωστόσο υπάρχει το ταχίνι, που είναι ένα εξαιρετικό προϊόν και που αυτό το ταχίνι ουσιαστικά έχει όλη την δράση του μαγαζιού. Πολύ ωραία. Είστε κάτοικος εδώ της περιοχής? Είμαι κάτοικος Πειραιά. Mm-hmm. Όσο έρχεστε εδώ που εργάζεστε, ναι, και βλέπετε την ποιότητα της ζωής στον Άλυμο, τι έχετε να πείτε? Θα την πω καλή. Mm-hmm. Θα την πω καλή. Δεν θα πω κάτι άλλο. Θα την πω καλή. Εφόσον έρχεστε καθημερινά, αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι εδώ, τι θα ήταν αυτό? Υπάρχει κάτι? Να άλλαζα κάτι εδώ στην περιοχή. Ναι. Τώρα, επειδή είναι και λίγο καινούργια εδώ. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω ότι θα μπορούσε να ενισχυθεί η αγορά εδώ, η τοπική αγορά, με περισσότερα μαγαζιά, για να μπορεί και ο κόσμος να του δημιουργείται ένα ενδιαφέρον και να έρχεται στην αγορά, στην τοπική αγορά του Καλαμακίου. Mm-hmm. Δηλαδή, πιστεύω ότι θέλει και μία αναβάθμιση η αγορά. Δηλαδή, κάτι πρέπει να... Δηλαδή, γιατί ουσιαστικά, σαν κοινοκατοικημένη περιοχή, είναι αρκετά μεγάλη. Έτσι, απλά ο κόσμος πιστεύω ότι φεύγει. Είτε πάει η Γλυφάδα, είτε πάει επάνω Άγιο Δημήτριο, δηλαδή ανοίγεται ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν είναι τοπικός εδώ, mm-hmm. δεν κάθεται εύκολα εδώ. Ίσως γιατί δεν του δημιουργείται και η έλξη, mm-hmm. το να καθίσει στην αγορά του Καλαμακίου. Αυτό πιστεύω εγώ, στους 5 μήνες περίπου που είμαι εδώ στο κατάστημα. Mm. Πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι έχετε παγωτό παραγωγής σας. Ναι, καϊμάκι, παρφέ σοκολάτα και παρφέ κρέμα. Έχουμε το υποβρύχιο με τη μαύρη ζάχαρη, υποβρύχιο μαστίχας, υποβρύχιο φράουλ. Έχουμε πολύ ωραία γλυκά του κουταλιού, πολύ ωραία δωράκια, δηλαδή σε λικέρ ελληνικά, σε φουντούκι, πικρομάντολα, λεμοντσέλο ελληνικό, τσικουδιά και ρακόμελο από το Μονή Τσαγκαρόνων της Κρήτης, τα Παχανιά, διάφορα προϊόντα από τη Μήλο. Εγώ συνεχίζω και μιλάω, η ΔΕΗ Καμιγδαλωτά, Σιχνέη Καμιγδαλωτά. Καλά κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.